Σήμερα είναι η ώρα του Βαλαώρα. Θα πω την αλήθεια γιατί με λένε και φτέ. Και θα τέλος οι περούμος, πώς το λένε το φήμες, οι φήμες. Τάξη, και φτέ με έβγαλε ο πατέρας της Κατερίνας, ο περίφημος Κλεάντης Βικελίδης. Ήταν ο πρώτος κλέφτης που έκλεβε και φταίδες. Και εγώ είμαι ο μικρός ο πιτσιρίκος και στην προπόνηση εδώ στην Παλαρε Κεφτέ που έφαγε στους κεφτέδες. Λοιπόν, κάτσε να το τελειώσω. Είπαμε τέλος το ρούχο μου, ότι είχε το κεφτέ στα πόδια. Είχαμε αγοράσει ένα ποδοσφαιριστή από την Κοζάνη που λεγόταν Τριανταφύλλου. Ο Γιάννης ο Τριανταφύλλου είχε ένα παράξενο παρατσούκλι. Τότε είχαν παρατσούκλι. Του λέγαμε Γιάννη Μάρκα ρε, και έλεγε πού ίντους ρε, πού ίντους, και του έμεινε το ίντους. Λοιπόν, μέσα στη συμφωνία ήταν και ένα φιλικό παιχνίδι στην Κοζάνη. Έγινε η αναφορά στην εφημερίδα. Εγώ και ο Χριστίδης ήμασταν στην ομάδα, ξέρω εγώ, και ξεκινάμε και ο Κλεάντης προπονητής λέει το πρόγραμμα. Θα φύγουμε από το Ολύμπιο 8.30 ώρα. Θα σταματήσουμε στη Ζωοδόχο πηγή. Εκεί θα βγούμε από το λεωφορείο, θα πάρουμε τις ανάσες μας, θα κατουρίσουμε στον κρεμό, θα πιούμε γάργαρο νερό που έρχεται από το βουνό και θα συνεχίσουμε. Κατά τύχη βγήκα πρώτος και μου έρχεται μια μυρωδιά και φταί που λυγίσαν τα γόνατά μου. Επειδή είχε αντιλιά δεν ήξερα ακριβώς που είναι. Τελικά βρίσκω μια σκοτεινή πόρτα και τρέχω εκεί και τους βρήκα τους κεφτέδες. Μια γιαγιά έψινε κεφτέδες και λέω γιαγιά δύο δραχμές έχω, τι θα μου δώσεις. Παιδί μου λέει δύο φέτες ψωμί και τρεις κεφτέδες. Της δίνω το δίφραγμο, ανοίγει ένα ξύλινο σιρτάρι, το βάζει, γυρίζει να μου βάλει κεφτέδες και λείπαν όλοι. Κλέβανε από το παράθυρο. Και ο αρχικλέφτης ποιος ήτανε? Ο Κλεάντης Βικελίδης. Πήρε τον τελευταίο, γιατί όταν βγάζει ζεστό κεφτέ το βάζει από πάνω. Το βάζει όλο στο στόμα και κάνει άθαλα, κάκα. Έχουμε ένα πλακατζί, τον Παύλο τον Πασχαλίδη και του λέει «Κύριε Κλεάντη, γανωμένο λαρίκι έχεις». Λοιπόν, αυτή είναι η αληθινή ιστορία του κεφτέ. Πήρα λίγο από τον πατέρα μου που με έμαθε να τραγουδάω κιόλα. Και τώρα ευκαιρία είναι να σηκωθώ και να πω «Άρης, Άρης, Άρης, νικητής προχωρεί πάντα προς». «Άρης, Άρης, Άρης, και στο γέμα του τρέχει προς». «Κυγκατάετε με την ψυχή σου γεμάτη περηφάνεια, πάντα θα χωρείς του νικητού τα παραστεφάνεια». Ποτέ δεν θα την πάρει. Είσαι το παιδί της δύναμης μας και τώρα παραμάζεις. Κάτι πρέπει να πω εδώ για τους επίσημους καλεσμένους.